Ναι, Χριστότητα εκδιδαχθείς και νηφόν εν πάση αγαθήν συνείδηση Ιεροπρέπος εν Ήντλισσα <Γινδλήσα> σε του σκεύους της εκλογής τα απορρίττα και την πίστην τη ρίσας των ίσων δρόμων τετέρων, πρεσβεύε Χριστό το Θεό, σώφινε τας ψυχάς Ο Άγιος Απόστολος Τιμόθεος γεννήθηκε από πατέρα Έλληνα και μητέρα Ιουδαία, η οποία ονομαζόταν Ευνίκη στα λίστρα της Λικαονίας στη Μικρά Ασία. Από πολύ νωρίς στερήθηκε τον πατέρα του και η γιαγιά του Λοΐδα από μικρό παιδί του δίδαξε την Αγία Γραφή. Όταν πέρασε ο Απόστολος Παύλος από τα λίστρα, εκτίμησε τα πνευματικά του χαρίσματα και είδε σε αυτόν ένα σπουδαίο αποστολικό εργάτη. Τον διαπαιδαγωγεί ανάλογα, τον καθιστά επίσκοπο Εφέσου και από την δεύτερη αποστολική του περιοδία ο Παύλος παίρνει τον Απόστολο Τιμόθεο ως συνοδό του. Από τότε κοντά στον Απόστολο των Εθνών ζει πολλές περιπέτειες για την διάδοση του μηνύματος της Ευαγγελική Αληθείας. Μετά από το μαρτυρικό τέλος του Αποστόλου Παύλου, ο Τιμόθεος επιστρέφει στην Έφεσο και εκεί συνεχίζει την διαπήμανση της περιοχής που του είχε αναθέσει. Εκεί υπέστη μαρτυρικό τέλος από τους εξαγριωμένους όχλους των ειδωλολατρών, επειδή επέκρινε τα όργια τους σε μία σειρά εορτών της Εφεσίας Αρτέμιδος. Έτσι δικαίω θα μπορούσε να επαναλάβει και ο Τιμόθεος αυτό που είπε ο διδάσκαλός του όταν πλησίαζε το επίγειο τέλος του. «Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, Λοιπόν, αποκυτέμει ο τις δικαιοσύνης Στέφανος. Ων ο Κύριος, εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Β προς προστιμόθεων ΔΕΛΤΑ 7,8 Δηλαδή, τον καλό αγώνα της διάδοσης του Ευαγγελίου αγωνίστηκα. Τον δρόμο της αρετής τελείωσα και την πίστη εφύλαξα. Λοιπόν, μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος της δικαιοσύνης που θα μου αποδώσει ο Κύριος την μεγάλη ημέρα της Κρίσεως σαν δίκαιος κριτής. Το δε ιερό λείψανο του Αγίου Τιμοθέου μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε μέσα στην Αγία Τράπεζα του Ναού των Αγίων Αποστόλων, μαζί με αυτά των Αγίων Αποστόλων Ανδρέου και Λουκά. Την πλάνη να φέμενος την των περσών Τη τι πίστη προσέδραμες, τι του Χριστού ευσεβός, σοφέ Αναστάσιε, όθεν και ενασκήσι, διαπρέψας εν Θεός, ήθλησας υπερφύσιν και τον όφιν καθήλες δύο διπλό στεφάνο, Θεόθενε στεφάνο Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Οσιομάρτυρο Αναστασίου του Πέρσου. Ο Άγιος Αναστάσιο ο Πέρσης έζησε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν στα χρόνια του βασιλέως των Περσών Χοζρόη, και του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπόλεως Ηρακλείου. Γεννήθηκε στο χωριό Ραζίχ της επαρχίας Ρασνουνή. Γιος Πέρσι από την τάξη των μάγων είχε λάβει αξιόλογη εκπαίδευση και είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά προβλήματα. Όταν ο Χοσρόης κυρίευσε το έτος 614 τα Ιεροσόλυμα, οι μορφωμένοι Πέρσες ενδιαφέρθηκαν πολύ για το πρόσωπο του Χριστού και την πίστη των χριστιανών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μαζοενδάτ, ο γιος του Βαβ, που κατέληξε να αποφασίσει να ασπαστεί την πίστη του Χριστού. Γι' αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα, εκάρι μοναχός, στην μονή του Αβά Ιουστίνου και μετονομάστηκε Αναστάσιος. Κατόπιν πήγε στην Κεσάρια όπου θεώρησε καθήκον του να φέρει στον χριστιανισμό την εκεί περσική φρουρά. Στην προσπάθειά του αυτή καταγγέλθηκε στον διοικητή Μαρζαβανά. Αυτός όταν έμαθε ότι ο Αναστάσιος ήταν γιος μάγου, προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον επαναφέρει στην περσική θρησκεία. Απέτυχε όμως και διέταξε το μαρτύριό του διαπανχονισμού αλλά όταν τον έπνιγαν, την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, τον έλυσαν, για να δει ότι και θα τον αποκεφάλιζαν. Ο Αναστάσιος χαμογέλασε ευτυχισμένος, διότι αξιώθηκε όχι μόνο να πιστέψει, αλλά και να πάθει και να θανατωθεί για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η μνήμη του στιμάται από την Αγία μας Εκκλησία την 22η του μηνός Ιανουαρίου.